Κύριε Σκόκο, θέλω πολύ να μου πείτε το εξής. Όταν ακούτε τους ξένους να λένε αυτά που λένε, πώς τα εκλαμβάνετε? Δεν θέλω να αποκαλύψω στο κοινό τις παλαιότερες έτσι πεπιθήσεις σας, αλλά κάποτε θα θυμώνατε πολύ με όλα αυτά. Τώρα τα έχετε συνηθίσει ή απλώς δεν θέλετε να του δώσετε σημασία? Εντάξει, θα αντιμετωπίζουν μια ψυχραιμία. Λένε, να σου πω κάτι, λένε αυτά που περιμένουμε να πούνε. Δεν κρύβουν κάποια έκπληξη? Δεν τα αντιμετωπίζετε δηλαδή ως μια απειλή προς τους Έλληνες πολίτες που αύριο θα πάνε στην κάλπη? Στην αντιπολίτευση μιλάνε για αυτό και λένε θα έπρεπε κανονικά να μην βγάζουν σημουδιά. Κοιτάξτε, ας πούμε την αλήθεια. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι αν εμείς το θελήσουμε πολύ, δεν θα πέσουν στα πόδια μας να μας αποτρέψουν. Εκεί είναι η ισορροπία. Mm-hmm. Εκεί είναι η ισορροπία. Επομένως, οι αποφάσεις ανήκουν σε εμάς. Και με αυτό θέλω να είμαι καθαρός. Δεν λέω ότι δεν είναι ένα μήνυμα υποταγής αυτό που λέω σε αυτά που λένε, αλλά ένα μήνυμα ότι ακόμα κι αν θέλεις να αλλάξεις τα μισά από όσα έχεις συμφωνήσει, πρέπει να περνάς το μήνυμα ότι όλα αυτά τα κάνεις και να εξηγείς για ποιους λόγους τα κάνεις και τα ζητάς και να εκφράσεις τη μεγάλη σου θέληση ότι την πορεία της χώρας σου τη βλέπεις μέσα από αυτό το πράγμα, από την Ευρωζώνη. Να πάω...